Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, χρόνια πολλά από την Αριέτα Παλιατσάρα και τους τεχνικούς Δημήτρη Καβακόπουλο και Μάκη Γίγα. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά και τιμή να παρουσιάζουμε την ορχήστρα ελληνικής κλασικής μουσικής για πρώτη φορά. Ιδρυτής της και διευθυντής είναι ο διακεκριμένος μουσικός και δεξιοτέχνης στο Κανονάκι, κύριος Μανώλης Καρπάθιος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας, κύριε Καρπάθιε. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή να μας καλέσετε. Ευχαριστώ για τη χαρά που θα μας δώσετε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη μουσική που έχετε υλοποιήσει στην ηχογράφηση αυτή που μόλις κάναμε. Θα ήθελα πολύ να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ορχήστρα, ορχήστρα ελληνικής κλασικής μουσικής και πότε. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε Χριστός Ανέστη στην ευλογημένη μέρα, σημερινή. Η ορχήστρα ελληνικής κλασικής μουσικής Ρωμάνα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Αποτελείται από 35 μουσικούς, διακεκριμένους σολίστες στο οργανό του καθένας και παίζουμε μουσική ελληνική, μουσική της Κωνσταντινούπολης, Ρωμιούς συνθέτες που έζησαν από την άρρωση της πόλης μέχρι τον προηγούμενο αιώνα. Αυτοί οι Ρωμιοί συνθέτες έχουν κρατήσει την ελληνική μουσική παράδοση. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο Έλληνες στο όνομα ή στην ταυτότητα, είναι και Έλληνες στην ψυχή. Είναι και Έλληνες στην ταυτότητά τους, στην πολιτιστική. Και είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε την μουσική από την αρχαιότητα που περνάει μετά στο Βυζάντιο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή οι Ρωμιοί με τα όλα τους. Και οι συνθέσεις είναι γραμμένες σε παρασημαντική, βυζαντινή παρασημαντική. Οι συνθέσεις, ναι, η ορχήστρα έχει αυτό το προνόμιο ότι η μουσική διαβάζουν και από παρτιτούρες βυζαντινής παρασημαντικής. Και έτσι έχουν γραφτεί αυτά τα έργα. Τα έργα είναι γραμμένα πάνω στην δομή της βυζαντινής μουσικής. Θα θέλατε να μας πείτε για το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε λίγα λόγια για τον συνθέτη που το έγραψε για τη ζωή του. Ναι, ναι, ναι. Και για το έργο. Για τους συνθέτες αυτούς, τα βιογραφικά τους δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία γιατί χαθήκανε μέσα στον χρόνο και ακόμα η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα δεν έχει αναδείξει τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι αργότερα, ότι μελλοντικά θα φανούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Το πρώτο έργο είναι μια οργανική σύνθεση του συνθέτη Παπά. Το Παπά υποδηλώνει ότι μάλλον το λειτουργήμά του ήταν ιερέας. Προφανώς ήταν ιερέας. Έδρασε τον 16ο αιώνα, μισό λίγο μετά την άρρωση της πόλης δηλαδή. Και θα ακούσουμε μια οργανική σύνθεση σε ήχο βαρύ του Μαλακού Διατόνου και ρυθμικούς πόδες 48 άσημους. Thank you.
πώς διασώθηκαν αυτά τα μουσικά έργα? Τα έργα αυτά διασώθηκαν προφορικά, δια της ακουστικής εισόδου. Τα παλιά χρόνια που ξέρουμε δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, τα αυτιά των ανθρώπων ήταν καθαρά. Και οπότε πήγαιναν οι συνθέσεις, πήγαιναν από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα, από οργανοπαίκτη σε οργανοπαίκτη. Τα παλιά χρόνια καλός οργανοπαίκτης στον χώρο της Ανατολής θεωρούταν αυτός ο οποίος ήξερε 2 με 2.500 συνθέσεις απ' έξω έργων, που κάθε έργο έχει διάρκεια 15 και 20 λεπτά. Καταγραφή σε νότες άρχισε να γίνεται συστηματικά, να γίνεται στις αρχές του 20ου αιώνα.